και αύριο όλα αυτά. Πάμε τώρα σε ένα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο το οποίο θα γίνει μέσα στον Οκτώβριο. Είναι το Pepto Cyprus Forum. Είναι ουσιαστικά το μεγαλύτερο συνέδριο πολιτικής το οποίο γίνεται στο νησί μας. Θα μας πει περισσότερα ο κύριος Νικόλας Κυριακίδης. Είναι δικηγόρος και ακαδημαϊκός και ιδρυτικό μέλος του Cyprus Forum. Κύριε Κυριακίδη, καλό μεσημέρι από το Ράδιο Πρώτο. Καλό μεσημέρι, γεια σας. Λοιπόν, να μας πείτε λίγο πού θα γίνει, πότε θα γίνει το συγκεκριμένο συνέδριο, λίγο τους διοργάνωτες και θα έρθουμε και στα επιμέρους. Ναι, θα γίνει την Πέμπτη και την Παρασκευή αυτή την εβδομάδα, 3 mm-hmm. και 4 Οκτωβρίου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απογεύμα και τις 2 μέρες. Το ένα το σημείο θα είναι στο Παλιό Δημαρχείο Λευκοσίας, εκεί στην Πλατεία Ελευθερίας, και το άλλο σημείο θα είναι στο ξενοδοχείο Λίδρα Πάλας. Θα υπάρχουν 3 αίθουσες στο Παλιό Δημαρχείο και 1 στο Λίδρα Πάλας, άρα θα υπάρχουν 4 παραλληλές σκηνές με διαφορετικές θεματικές η κάθε σκηνή. Και οι διοργανωτές είναι ο οργανισμός Oxygen for Democracy, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Οικονομικό Φόρουμ των Τελφών της Ελλάδας. Ποιες είναι οι θεματικές τις οποίες θα αναδείξει αυτό το συνέδριο και οι ομιλητές του, οι οποίοι αντιλαμβανόμαστε δεν θα είναι μόνο από την Κύπρο, θα είναι και από το εξωτερικό? Ναι, σωστά. Είναι πολυθεματικό το φόρουμ, δηλαδή ασχολείται με θέματα της δημοσίας πολιτικής γενικότερα, από θέματα κράτους δικαίου, οικονομίας, τεχνολογίας, περιβάλλον, θέματα δικοινωτικά. Είδαμε όμως ότι υπάρχει περισσότερο ενδιαφέρον σε θέματα κράτους δικαίου, διαφάνειας και σε θέματα διατήρησης της ειρήνης, όπως λέμε. Οπότε αυτά δίνουμε σε αυτά περισσότερη έμφαση. Οι ομιλητές είναι πάνω από 210 περίπου και έχουμε περίπου 70 εκτός Κύπρου. Υπάρχουν κάποιοι επιστημονικοί εταίροι οι οποίοι έτσι θα συνδράμουν στο όλο συνέδριο? Ναι, όπως πάντα, καταρχάς θα πω είναι ένα ανεξάρτητο συνέδριο. Έχουμε πολύ καλές σχέσεις με όλους τους παίκτες παραγωγής πολιτικής στην Κύπρο και με αρκετούς οργανισμούς εκτός Κύπρου. Έχουμε όλα τα πολιτικά κόμματα που είναι υποστηριχτές. Όσον αφορά δεξαμενές σκέψεις και οργανισμούς που είναι συνεργάτες γνώσης, όπως τους λέμε, είναι τα Ηνωμένα Έθνη, είναι η Παγκόσμια Τράπεζα, το Cyprus Institute, τα διάφορα πανεπιστήμια εδώ στην Κύπρο, και αρκετοί άλλοι, ίσως σίγουρα ξεχνώ αρκετούς, αλλά είναι περίπου 40-50 οργανισμοί με τους οποίους συνεργαζόμαστε για να κάνουμε τις διάφορες συζητήσεις. Θα μπορεί ο κόσμος να συμμετέχει στις όλες τις συζητήσεις μετά τις παρουσιάσεις, τις σημαντικές ενέργειες που θα παρουσιαστούν, λογικά, έτσι? Ναι, είναι ανοιχτό, είναι δωρεάν. Κάποιος μπορεί να δηλώσει συμμετοχή στο cyprusforum.cy και να έρθει οποιαδήποτε στιγμή. Θα είναι και live stream διαδικτυακά στο κανάλι του Oxygen for Democracy στο YouTube. Και ναι, πρέπει κάποιος να δηλώσει συμμετοχή διαδικτυακά και τα panels έχουν μεγάλη διάρκεια, άρα θα ρίνουμε ουσιαστικά να υπάρχει συζήτηση και με τους παρευρισκόμενους. Μάλιστα, ωραία. Άρα επαναλαμβάνουμε, είναι 3-4 Οκτωβρίου, τι ώρα αρχίζει? 10 το πρωί θα είναι παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και της Πρόεδρου της Βουλής και διαφορών άλλων αξιωματούχων ή τελεπιέναξης και θα συνεχίσει μέχρι και την Παρασκευή σε 6 το απόγευμα. Κύριε Κυριακίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και να αρχίσουμε κάθε επιτυχία. Και εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Αυτά λοιπόν για το Cyprus Forum, ο οποίος θα γίνει 3 και 4 Οκτωβρίου. Να πούμε κάποιους από τους εταίρους οι οποίοι συμμετέχουν: European Policy Center, ELIAMEP, Cyprus Economic Society, Διεθνής Διαφάνεια, το Atlantic Council, το Κυπριακό Κέντρο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων, το Πανεπιστήμιο York, το Τμήμα Πολιτικής, το ΠΡΙΟ, το Eastern Mediterranean Project στην Οξφόρδη, η Παγκόσμια Τράπεζα, το EU Tax Observatory και το Friedrich Herbert το Ινστιτούτο. Επειδή έχει έρθει ένα μήνυμα...